Ο Μπλέιζ Πασκάλ ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός, φιλόσοφος, φυσικός και θεολόγος. Υπάρχει το θεώρημα του Πασκάλ και επίσης προς τιμήν του υπάρχει και η μονάδα πίεσης, ονομάζεται ομάδα Πασκάλ. Γράφει λοιπόν ο στοχαστής Πασκάλ: «Υπάρχει στη βίβλο φως και σκοτάδι, άλλους για να τους φωτίσει και άλλους για να τους ρίξει στο σκοτάδι. Ακόμα και στα φωτεινά σημεία της βίβλου όλα πηγαίνουν άσχημα για τους άλλους που τη βλασφημούν εξαιτίας των σκοτεινών σημείων που δεν καταλαβαίνουν. Οι χριστιανομάχοι ανά τους αιώνες έρχονται και παρέρχονται λησμονημένοι. Αντίθετα, ο Ιησούς μένει το πρόσωπο των χιλιοτιών, ο αυτός και χτες και σήμερα και αύριο». Θα μπορούσα να πω πιο πολλά επί του θέματος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου ο κύριος Τσινικόπουλος, αλλά θα αρκεστώ σε αυτά που θαυμάσια υπόθηκαν για το πρόσωπο του Ιησού της Γαλιλαίας από κάποιον ανώνυμο, ο οποίος στηρίχθηκε και σε κάποιες σκέψεις του Πασκάλ. Γεννήθηκε σε ένα ασήμαντο χωριό από μια απλή χωρική. Δούλεψε στο μαγαζί ενός μαραγκού μέχρι τα 30 του χρόνια. Ύστερα, επί 3 χρόνια ήταν ένας περιπλανόμενος κήρυκας. Δεν απέκτησε ούτε σπίτι ούτε οικογένεια. Δεν πήρε κανένα πτυχίο. Δεν ταξίδεψε ποτέ πιο πέρα από 200 μίλια από τον τόπο όπου γεννήθηκε. Δεν υπήρξε στη ζωή του τίποτε από αυτά που συνήθως συνοδεύουν τους μεγάλους. Εκτός από τον εαυτό του δεν είχε τίποτα και κανένα για να τον προβάλλει. Ήταν μόνο 33 χρονών όταν η κοινή γνώμη στράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Τελικά οι εχθροί του τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δύο ληστές. Νεκρό πια τον τοποθέτησαν σε έναν τάφο που από συμπόνια του παραχώρησε ένας φίλος. Πέθανε στα μισά χρόνια του Κάρολ Μάρξ, του Μάο, του Κονφούκιου, του Βούδα και του Μωάμε. Ήλθαν και έφυγαν 20 αιώνες από τότε, όμως ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι η δεσπόζουσα μορφή του ανθρώπινου γένους. Τα 3 χρόνια της διδαχής του είχαν απείρως μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο από τη διδαχή των συνολικά 130 χρόνων της διδασκαλίας του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δεν υπήρξε ζωγράφος, κι όμως οι μεγαλύτεροι ζωγράφοι όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι και ο Ραφαήλ εμπνεύστηκαν τα έργα τους από το πρόσωπο και τη ζωή του. Δεν έγραψε ποίηματα, κι όμως οι επιφανέστεροι ποιητές όπως ο Δάντης, ο Μίλτον, ο Έλιο, τη Μιστράλ εμπνεύστηκαν από αυτόν. Δεν έκανε μουσικές συνθέσεις, κι όμως ο Χάιντ, ο Χάιντελ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ και ο Μέντελσον έγραψαν συμφωνίες και ορατόρια για να το δοξολογήσουν. Δεν έγραψε κανένα βιβλίο. Κι όμως οι βιβλιοθήκες δεν μπορούν να χωρέσουν όσα βιβλία έχουν γραφεί γι' αυτόν. Δεν υπήρξε γιατρός, κι όμως έχει θεραπεύσει περισσότερες καρδιές από όσες έχουν θεραπεύσει όλοι οι γιατροί του κόσμου. Χωρίς χρήματα και στρατό, κατέκτησε περισσότερα εκατομμύρια από όσα κατέκτησε ο Αλέξανδρος, ο Κέσαρ και ο Ναπολέον. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλες οι στρατιές που παρήλασαν ποτέ, όλοι οι στόλοι που ταξίδεψαν, όλα τα κοινοβούλια που συνεδρίασαν, όλοι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν, όλα αυτά μαζεμένα δεν επηρέασαν τη ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη όσο την επηρέασε η μοναδική αυτή ζωή.